ζωντανοί που άφησαν τον τόπο που γεννήθηκαν και φορτώθηκαν τις στενές, τις νεκρικές κασέλες και φόρεσαν τα σάβανα και πήρανε τον δρόμο, τον δρόμο τον αγύριστο που πάει και πίσω δεν γυρνάει. Να ηλίε μεν, να βάιε μεν, το μάτι απ' το ελέπνε. Η παρουσία του ελληνισμού στα παράλια του Ευξήνου Πόντου διακόπηκε βία, με σφαγές, απαγχωνήσεις, λαιλασίες, καταστροφές και φωτιά που με κακόβουλη πρόθεση επέφεραν πλήρη σωματική καταστροφή. Μέσα από την πορεία των ταγμάτων εργασίας μεταφέρθηκαν και πολλά παιδιά από τις ελληνικές οικογένειες σε άγνωστες περιοχές, τα οποία έχασαν και τις ταυτότητές τους, και όλα αυτά από το κεμαλικό καθεστώς που εφάρμοσε και έκανε στην πράξη όλα εκείνα τα αποτρόπαια που με βάση τις θέσεις του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών περιγράφονται ως τεκμήρια γενοκτονίας. Τιμωρείται η γενοκτονία, η συνωμοσία σε διάπραξη γενοκτονίας, η ανάμιξη και η δημόσια προτροπή για διενέργεια γενοκτονίας, η απόπειρα γενοκτονίας και η συνέργεια σε γενοκτονία. Τι από όλα αυτά δεν έκαναν οι νεότουρκοι? Δυστυχώς τα έκαναν όλα. Για ποια από όλα αυτά τιμωρήθηκαν ή ζήτησαν συγγνώμη? Για κανένα. Όλες οι αποκαλύψεις, οι αναφορές και τα στοιχεία που αφορούν τη γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού έχουν ελεγχθεί, έχουν τεκμηριωθεί από την ιστορική έρευνα μέσα από αρχεία προξενείων και χωρών που διατηρούσαν και διατηρούν καλές σχέσεις με την Τουρκία. Έλληνες ιστορικοί συνέβαλαν στην τεκμηρίωση αυτής της αποτρόπαιης εγκληματικής πράξης σε βάρος του ποντιακού ελληνισμού, σε βάρος του συνόλου του ελληνισμού, θα έλεγα.